Θα είμαι ο πιο άσχετος που δεν συμμετέχω σε κανένα δημοτικό σχήμα. Είμαι πολίτης, άρα με την έννοια του πολίτη του Παλαιοφαλαίου. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα. Με την κοινωνική οικονομία έχει πολύ σχέση. Γι' αυτό θα κάνω παρέμβαση, Ελένη. Ήρθα σήμερα περισσότερο επειδή μου ζήτησε η Ελένη να βιντεοσκοπήσω την εκδήλωση για να μπορεί να τη δει όλη η Ελλάδα και να μεταφερθεί ότι υπάρχει εδώ. Άρα μέσα από τα πλαίσια δύο πράγματα. Υπάρχει ένα βασικό επιχείρημα για τον Καλλικράτη και είναι ο περιορισμός των πόρων. Υπάρχει όμως ένα αντεπιχείρημα, το οποίο σκόπιμα το ξεχνάνε αυτοί που λένε ότι με τον Καλλικράτη θα ρίξουμε το κόστος λειτουργίας του κράτους. Από το 1999 λειτουργεί ένα σύστημα περιφερειακότητας στον χώρο της υγείας. Στην αρχή με τα ΠΕΣΥΡ και μετά με τις ΔΥΠΕ. Κάτι αντίστοιχο, σαν διοικητικός μηχανισμός, με αυτό το οποίο πάνε να περάσουν τώρα με τις περιφέρειες. Δεν κατάφεραν να μειώσουν το κόστος. Σα ίσα το κόστος ανέβηκε και ανεβαίνει με 10,2% κάθε χρόνο οι δαπάνες υγείας, ενώ η ποιότητα υγείας πέφτει. Είμαστε η δεύτερη χώρα στον κόσμο, από τους 40 τουλάχιστον, με 126 θανάτους στους 1.000 που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Πιο χειρότεροι από εμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 136. Πάει να πει λοιπόν ότι όλα αυτές οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες λόγω του κόστους και λόγω του συμφώνου σταθερότητας πάνε να περάσουν μια διοικητική απορρίθμιση στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να σταθούν ούτε και ως αυτό το βασικό επιχείρημα. Δηλαδή, με το να συνενώνεις δήμους από τα κάτω και χωρίς συμμετοχή του κόσμου, δεν θα πετυχαίνεις τίποτα. Δεν είναι αυτό το βασικό που ήθελα να πω σήμερα, είναι το αίτημα για δημοκρατία. Ο Μανώλης Ογλένος έβαλε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα της άμεσης δημοκρατίας. Εδώ αυτό που συζητάμε σήμερα είναι αν η πυραμίδα θα έχει μεγάλη βάση ή θα έχει μικρή βάση. Αν θα είναι πολύ δήμη ή μικρότερη δήμη. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αντιστραφεί η πυραμίδα. Να μπορούν να παίρνουν τι αποφάσει από τα κάτω. Αυτό είναι αμέσως δημοκρατία. Και όχι το πώς θα είναι η ανακλητή εκπρόσωπη, γιατί οι εκπρόσωποι με κάποιες εξουσίες ή δεν θα είναι εξουσίες. Θα υπάρχει ανακλητότητα. Πρέπει να μπει από εμάς, από την αριστερά. Η ανακλητότητα πρέπει να είναι στοιχείο της πολιτικής. Θα υπάρχει, για παράδειγμα, οι θητείες. Θα έχουμε δηλαδή δικούς μας δήμαρχους που θα εμφανιστούν πέμπτη και έκτη φορά. Τι θα βάλουμε νέο κόσμο. Θα υπάρχει συμμετοχικό προϋπολογισμό, το έβαλε πάρα πολύ σωστά η Ελένη. Θα υπάρχει έλεγχος και πώς θα γίνεται. Αυτά είναι τα κεντρικά θέματα και εκεί νομίζω πρέπει να επικεντρώσει η πρόταση της αριστεράς. Υπάρχει ένα θέμα ότι μπορούμε να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Και το ισχυρό μήνυμα θα δοθεί από το Μάρτιο, που ουσιαστικά ξεκινάει και η διαδικασία προετοιμασίας των δημοτικών σχημάτων. Πώς θα αναδειχθούν οι εκπρόσωποι. Θα αναδειχθούν με συμφωνίες κορυφών των κομμάτων, των μηχανισμών τους, ή θα γίνουν συνελεύσεις πολιτών για να αναδειχθεί ο δήμαρχος για μια περιοχή που θα πάει να απολογηθεί στο τέλος. Θα είναι ένας δήμαρχος, δικός μας δήμαρχος, μιλάω της αριστεράς, ή αυτός ο δήμαρχος εκτός από το πρόγραμμά του θα αυτοδεσμευτεί στα δύο χρόνια να δώσει τη θέση του σε ένα δεύτερο. Να διπλασιάσουν λοιπόν τον αριθμό και των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων που θα είναι υποψήφοι για να καταλάβουν δημοτικές θέσεις. Τέτοια πρακτικά παραδείγματα μπορούμε να πλησιάσουμε τον κόσμο και για να μας καταλάβει και η νεολαία. Εδώ μέσα, μόνο νομίζω μία κοπέλα ήταν κάτω από 30 χρονών, που είναι η νεολαία, στα αυτοδιοικητικά σχήματα. Α, και ένας. Πού είναι η νεολαία στην τοπική αυτοδιοίκηση και πού είναι και σε αυτήν την εκδήλωση. Δεν μπορούμε να την αγκαλιάσουμε όταν μιλάμε με τέτοιους όρους. Ο όρος δηλαδή το αν θα είναι με πολύ μικρή η δήμη. Και τέλος ένα τελευταίο σε απάντηση στον Καλλικράτη που πολύ σωστά υπόθηκε από τον Θοδωρή Τρίτσα ότι σχεδιάζεται στην πραγματικότητα για να εξυπηρετήσει τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τα ΣΔΙΤ. Γι' αυτό πραγματικά το κάνουν και για να μπορέσουν να απορροφήσουν κονδύλια. Πώς θα απαντήσει αυτό η αριστερά. Η αριστερά το μόνο που μπορεί να κάνει, το είπε πάρα πολύ καλά η Ελένη. Το έχει συζητηθεί σε αυτό το αμφιθέατρο και πριν από λίγες μέρες σε κάποια άλλη εκδήλωση, είναι με την ανάδειξη του αιτήματος ανάπτυξης του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Σήμερα είναι ανύπαρκτο στην Ελλάδα. Στη Βόρεια Ιταλία, όπου κάποτε η αριστερά ήταν πολύ ισχυρή στους δήμους, υπάρχουν περιοχές που παράγει ο κοινωνικός αυτός τομέας οικονομίας το 20-25% του ΑΕΠ. Μιλάμε από οργανώσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά ένας άνθρωπος μια ψήφο, δεν πηγαίνουν για το κέρδος. Και έχουν το βασικό στοιχείο τους είναι και η δικτύωση εσωτερική μεταξύ τους. Η Ethica Bank είναι ο επενδυτικό τους βραχίωνας και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τίποτα. Πώς θα απαντήσουμε λοιπόν εμείς, σαν αριστερή δήμη, ο Κοτζίδης, ας πούμε, για παράδειγμα, από το ελληνικό. Έκανε φοβερή δουλειά με το να μπει μπροστά και να διεκδικήσει την παραλία. Και το χαιρόμαστε εκεί δίπλα με το Φάκελο,
από το Φάλιρο μαζί με την Μαριλένα που κάθεται δίπλα του. Δεν έβαλε όμως θέμα να προχωρήσει πρωτοβουλίες ο Δήμος, να δημιουργηθούν κοινωνικοί συνεταιρισμοί από τις άνεργες περιοχές και να αναθέσει σε αυτές την καθαριότητα. Και μπαίνει στη λογική μας συνεχώς. Αν θα αναθέσουμε στον κρατικό τομέα, δηλαδή μέσα στην υπηρεσία του Δήμου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις τύπου Κούνεβα, σε αυτό το μοντέλο δηλαδή κράτος ιδιωτικός τομέας, η καθαριότητα ή τη φύλαξη ή οτιδήποτε άλλο ή τους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει και άλλη λύση. Είναι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Χαίρομαι που η εισήγηση της Ελένης Πορτάλιου βάζει αυτή τη διάσταση και θα πρέπει να την αναδείξουμε σαν κεντρικό στοιχείο και για τον ίδιο τον Καλλικράτη, γιατί είναι αυτό πραγματικά που απαντάει στο ερώτημα της συμμετοχής της κοινωνίας, της συμμετοχής του κόσμου με αυτοδημοκρατικές διαδικασίες και στο θέμα της παραγωγής κυρίως υπηρεσιών. Ένα τελευταίο παράδειγμα για το τελευταίο, για το χώρο της υγείας, από τον οποίο προέρχομαι και γι' αυτό και τα παραδείγματα μου από εκεί. Υπάρχουν 72.000 γιατροί στην Ελλάδα, 42.000 δουλεύουν, οι άλλοι 30.000 είναι άνεργοι. Υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιες δεν έχουμε στην Ελλάδα. Αν θα πρέπει να τις αναδείξουν, να αναδείξει η αριστερά ένα αίτημα, είναι οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας να γίνουν μεν από τους Δήμους, αλλά να γίνουν συνενώνοντας ανθρώπους, γιατρούς, σαν κοινωνικούς συνεταιρισμούς που θα προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς τη λογική του κέρδους. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να αναδειχθούν και βεβαίως θα πρέπει να γίνει και άλλη συζήτηση για τη σημερινή εκδήλωση που πολύ καλά έκαναν οι δύο παρατάξεις και την πήραν. Θα πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα και με πολύ πιο εξειδικευμένα αντικείμενα. Ευχαριστώ.